Το ναυτικό του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού στην Κίνα ενέταξε σε υπηρεσία το δεύτερο ελικόπτεροφόρο από βατικό πλοίο κλάση Type 075 LHD ή κλάση Yusen, όπω το αναφέρει το ΝΑΤΟ, με το όνομα Guangxi 32. Η ένταξη έγινε τον Δεκέμβριο του 2021 και αποκτά έτσι σημαντικέ ικανότητε για εκτεταμένη απόβαση στην Ταϊβάν, αν αυτό καταστεί αναπόφευκτο για το Πεκίνο. Σημειώνεται ότι το Πεκίνο ήδη διαθέτει σε υπηρεσία δύο αεροπλανοφόρα και η εγκύτητα τη Ταϊβάν στην κινέζικη ενδοχώρα δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξία για σωτηρία τη από του Αμερικανού στην περίπτωση κινέζική επέμβαση. Εκτό εάν οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι αποφασισμένε για ένα τρίτο παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Το πλοίο πήρε το όνομά του από μια αυτόνομη επαρχία τη Νότια Κίνα, ενώ όταν θα είναι πλήρω επιχειρησιακό, θα ενισχύσει τι ικανότητε αμφιβείων επιχειρήσεων του ναυτικού τη Κίνα, που μέχρι τώρα βασίζονται στα αποβατικά πλοία Type 071 LPD.